Με ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων έφυγαν από την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό οι αγρότες, σημειώνει ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, το οποίο μάλιστα, όπως σημειώνει, είναι και προκλητικό έναντι των άλλων κοινωνικών ομάδων, εκφράζοντας παράλληλα την απορία για την κλιμάκωση των αγώνων. Νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση με τους αγρότες και τον Πρωθυπουργό. Για πρώτη φορά ένας Πρωθυπουργός δέχεται τους αγρότες να συνομιλήσει και να βάλουν στο τραπέζι όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν και από την κυβέρνηση αλλά και από τους αγρότες. Μετά από 5 ώρες κουβέντας που έγινε, νομίζω ότι οι αγρότες έφυγαν με ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων που ίσως θα έλεγα ότι είναι και προκλητικό απέναντι και στα υπόλοιπα στρώματα της κοινωνίας. Νομίζω ότι οι αγρότες πήραν ένα σημαντικό μέτρο που είναι οι 9.500 αφορολόγητο, ο ΓΑΙ τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι το 2021 και άλλα 23 σημαντικά μέτρα που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βοηθάνε πάρα πολύ τον αγρότη. Και είναι πραγματικά αξιο απορίας πως, αν πραγματικά διαφώνησαν οι αγρότες, δεν κουβέντιασαν αυτές τις ίδιες προτάσεις, ότι εμείς δεν τις θέλουμε μετά τις συνελεύσεις που υποτίθεται ότι έγιναν μέσα στα μπλόκα, να επαναφέρουν ξανά τις προτάσεις τους στο Μαξίμου. Απέναντίον βλέπουμε ότι κλιμακώνεται ένας αγώνας των αγροτών και πραγματικά είναι άξιο απορίας, όχι για μας, αλλά νομίζω και την ίδια την κοινωνία. Νομίζω ότι αυτά τα προηγούμενα χρόνια, οι 11 μειώσεις των συντάξεων, το 45% απώλειες των εισοδημάτων όλων, όχι μόνο των αγροτών, δεν μπορούν να συγκρίνουν σήμερα το τι έγινε τότε και το τι γίνεται σήμερα. Βλέπουμε ότι γίνεται ένας σημαντικός αγώνας και από την κυβέρνηση να παλέψουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, το προσφυγικό, που είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, χωρίς να υπάρχει μια ανταπόκριση από τους αγρότες. Και πραγματικά είναι λυπηρό αυτό να το βλέπει κανείς και είναι λυπηρό απέναντι στην κοινωνία. Νομίζω ότι θα πρέπει οι αγρότες να σκεφτούν ξανά τι είναι αυτό τελικά που πραγματικά πήραν από αυτή την κυβέρνηση και πώς θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηθεοδόρου, ερωτώμενος για τον αποκλεισμό των εκπροσώπων των αγροτών της περιφέρειας από την συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και με τους τοπικούς βουλευτές όπως καταγγέλουν, έκανε λόγο για ανακρίβειες. Να μην πω ότι είναι ψέματα, να πω ότι είναι ανακρίβειες. Ήδη έχουμε συναντηθεί 2 φορές και με τους βουλευτές εδώ, αλλά επειδή ήμουν και παρόν στις συναντήσεις με τους φορείς των αγροτών, τους εκπροσώπους, αυτούς που ήρθαν τέλος πάντων στο γραφείο και συναντήθηκα και με τους βουλευτές, νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ γόνιμη κουβέντα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι οι ίδιοι αγρότες της περιφέρειας μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Σερών, πήραν την απόφαση να μην συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο, άρα λοιπόν ήταν δική τους η απόφαση. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι θέλει να συνομιλήσει, συνομιλεί, καλεί όλους. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν μπορούν να έρθουν, τα γραφεία μας είναι πάντα ανοιχτά, το Μαξίμου είναι εντελώς ανοιχτό και να συνομιλήσουν. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι εκ του πονηρού. Πάντως, έκπληξη προκαλεί καταγγελία των αγροτών για αποκλεισμό τους, αφού το μπλόκο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πήρε απόφαση να μην συμμετάσχει στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, όπως οι ίδιοι δήλωσαν στο κανάλι 6 την ημέρα της συνάντησης.